Κυρία Μανωλάκου, πώς το βλέπετε το σχέδιο της κυβέρνησης και όσα ανακοινώθηκαν χθες? Είναι επικίνδυνο και σε συνδυασμό με τα πλωτά φράγματα. Θεωρεί ότι... Επικίνδυνο γιατί το λέτε επικίνδυνο? Ναι, είναι επικίνδυνο γιατί με τα πλωτά φράγματα βάζει... Αυτά τα φράγματα, τώρα μιλάμε για τα κέντρα, τα κλειστά. Και για τα κέντρα και για τα φράγματα κέντρα. Δεν μπήκαν ακόμα. Είναι επικίνδυνο, απάνθρωπο και βάρβαρο, για να το πω ολόκληρο. Γιατί πρώτον, καταπατάει το δικαίωμα του πρόσφυγα στο άσυλο. Τον φυλακίζει. Είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτά για πρώτη φορά... Στη Μόρια είναι καλύτερο, με συγχωρείτε, είναι στη Μόρια καλύτερη κατάσταση σήμερα. Ναι, υπάρχει και άλλη λύση που θα σέβεται τα δικαιώματα, θα υπάρχουν ταχύτητα, θα υπάρχει ταχύτητα στο να δοθεί άσυλο. Πρέπει να προσυμφορηθούν τα νησιά, κυρία Μανωλάκη. Εσείς τι υποστηρίζετε? Βεβαίως. Ακούστε με να απαντήσω σε όλα και θα προτείνω και τι πρέπει να γίνει. Γιατί είναι απάνθρωπο και βάρβαρο? Γιατί φυλακίζει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να ζητήσουν άσυλο, έχουν κάθε δικαίωμα να το ζητήσουν και χωρίς να έχουν κάνει... Βεβαίως έχουν δικαίωμα από τις διεθνείς συνθήκες. Έχουν δικαίωμα να φύγουν από εκεί, υπάρχει νόμιμη διαδικασία για την αίτηση ασύλου, κύριε Μανωλάκη. Υπάρχει διαδικασία. Πηγαίνεις στη χώρα, λες αυτό είμαι με την οικογένειά μου, θέλω άσυλο για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει λοιπόν διαδικασία για να σώσουν τη ζωή τους από τις αιστείες πολέμου. Η μεγάλη πλειοψηφία έρχεται από περιοχές που έχουν υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός των προσφύγων και μεταναστών, από πού έρχεται ο καθένας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα για να φυλακίζονται. Τα στρατόπεδα αυτά συγκέντρωσης που προωθεί η κυβέρνηση... Μα δεν έχουν χαρτιά. Ξέρουμε ποιος είναι. Μα όποιος έρχεται αποδεικνύεται. Δεν αποδεικνύεται. Έχουν τρία ονόματα. Τρεις μανάδες, τρεις πατεράδες, τρεις χώρες προέλευσης και τρεις ημερομηνίες γέννησης. Να κυκλοφορούν δηλαδή ελεύθεροι στη χώρα, χωρίς καμία σειρά, χωρίς καμία τάξη. Γι' αυτό και δεν τους δέχονται και οι χώρες τους. Έρχονται λοιπόν στο χώρο που με σύγχρονα μέσα μπορεί να αποδειχτεί από πού προέρχονται και ποια είναι η ταυτότητά τους. Και αν κάνετε τους ανήξερους, είναι για να ενισχύσετε αυτές τις ακροδεξιές απόψεις του εθνικισμού και του φασισμού. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ σύγχρονα. Να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα χωρίς να με διακόπτεις. Μπορούν να αντέξουν τα νησιά, κυρία Μανωλάκου. Τα νησιά υποφέρουν. Έχουμε και Έλληνες στα νησιά, ξέρετε. Συμφωνούμε, υποφέρουν και οι νησιώτες μας. Δεν έχω απαντήσει το ερώτημά σας. Έλεος πια. Έλεος. Λέτε ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Πρέπει να αποσυμφορηθούν λοιπόν. Να έρθουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχουν υποδομές, τις οποίες μπορούν με πολύ γρήγορο τρόπο. Ποιες υποδομές? Υποδομές σαν εγκαταλειμμένα στρατόπεδα και να τα ενισχύσουν με υποδομές για τη φιλοξενία. Μεταφορά λοιπόν όλων στην ηπειρωτική χώρα. Μα υπάρχει δυνατότητα επανειλημμένα. Αυτό δεν είναι έντιμο που κάνει. Να μάθεις να μιλήσω. Κύριε Καμένα, αφήστε την κυρία Μανωλάκου να μιλήσει. Έχουμε να τη δούμε και πολύ καιρό. Ελάτε, κυρία Μανωλάκου. Μπορεί και στην Ελλάδα. Στη διαδικασία μεταφοράς μέσα στα πλοία μπορούν να έχουν υπαλληλικό προσωπικό που το έχουν ανάγκη και με γρήγορες διαδικασίες μέχρι να φτάσουν να ξέρουν ποιοι θα πάρουν άσυλο και ποιοι όχι. Και εμείς λέμε ότι κανονικά πρέπει να πιεστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί ετοιμάζεται ένα νέο σχέδιο, όπως είδατε τώρα από τη Γερμανία. Θα το δούμε. Κύριε Οικονόμου, ακούστε με να σας πω, η Γερμανία έχει τρομερές ευθύνες. Είχε συμφωνηθεί ουσιαστικά για την επανένωση των οικογενειών να παίρνουν 5.000 κάθε μήνα. Έχει γίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ούτε 50. Από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και συνεχίζεται. Άρα τι έχουμε στα νησιά τώρα? Το σχέδιο Μπερλουσκόνι από το 2008. Ο Μπερλουσκόνι τι έλεγε τότε? Να κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Βόρεια Αφρική. Είναι ακροδεξιό το σχέδιο της κυβέρνησης? Είναι ακροδεξιό? Καταπατάει καταρχήν τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. Φυλακίζει ανθρώπους και παιδιά. Και ξέρετε, τα 2/3 είναι παιδιά. Δεν είναι παράνομη. Είναι παράνομη μέσα στη χώρα. Θα σας απαντήσω. Κυρία Μανωλάκου, ο Φίλιππο Γκράντι είναι ο ύπατος αρμοστής του ΟΕΕ. Το Νοέμβρη λοιπόν ήρθε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Και τι είπε? Ότι είναι παράνομα. Τα κλειστά. Μα δεν είναι κλειστό αυτό λέμε. Πίεσε την κυβέρνηση, και είπε δεν θα συμφωνήσουμε σε καμιά περίπτωση για τέτοιες μορφές. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι νόμιμο και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράνομο, καταπατάει βασικά δικαιώματα. Κύριε Οικονόμου, θα τελειώσω με το εξής. Γιατί το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί προσπαθεί να αποθήσει στο να έρχονται ροές από την Τουρκία. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει. Αυτό όμως είναι αδύνατο για τους εξής δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο ξεριζωμένος που τρέχει να σώσει τη ζωή του δεν υπολογίζει τίποτε μπρος να υπολογίζει τη ζωή του. Ξέρει ακόμα και τις συνθήκες της μορίας. Βεβαίως. Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε μόνο τέτοιους. Μα τα δύο τρίτα τέτοια είναι. Διαβάστε τα στατιστικά στοιχεία. Δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Δεύτερον, η Τουρκία είναι σε ένα μεγάλο παζάρι. Ανοίγει τη στρόφιγγα όπως θέλει. Λοιπόν, κυρία Μανωλάκη, για να πιέσει και να εκβιάσει. Να απαντήσει και ο κύριος Χατζημασίλιου. Και έχει πετύχει αυτή τη στιγμή να προχωράμε σε καταστάσεις συνεκμετάλλευσης, δηλαδή δικοτόμησης του Αιγαίου, με την απειλή του πολέμου. Αυτό το σχέδιο θέλει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είπε για συνεκμετάλλευση, κυρία Μανωλάκη? Εσείς τα λέτε σήμερα αυτά. Το προωθούν κανονικότητα. Το ακούσατε να λέγεται αυτό που κυβερνητικά στελέχη. Είναι η συνταγή η αμερικανατοϊκή. Αφήστε την Αμερική τώρα. Η Ελλάδα έχει πει για συνεκμετάλλευση. Και εκβιάζουν τον ελληνικό λαό λέγοντάς του πόλεμο ή να τα βρούμε, δηλαδή, συνεκμετάλλευση. Εμείς λοιπόν θα λέμε και θα απευθυνόμαστε στους νησιώτες που δεν αντέχουν άλλο, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να ανεχτούν αυτές τις επικίνδυνες, βάρβαρες και απάνθρωπες καταστάσεις. Είναι θετικές οι πρώτες αντιδράσεις τους και ταυτόχρονα να πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί και πρόσφυγες και κατάργηση και του διοικητικού και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.